Έχει έναν παππού, τέος δόξα του θεάτρου, ο οποίος του αναθέτει και την αυτοβιογραφία του. Η τέος δόξα η δική του θα χαρίσει στον εγγονό τη μελλοντική του δόξα ως συγγραφέα. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές το πλάνο. Έχει έναν κολλητό, τον Κλάξο, που τον μπερδεύει κι αυτός. Ο Κλάξος, ίσο αναφασία. Μ' αρέσει που είναι κολλητός μου. Απορώ όμως πώς κόλλησε μαζί μου τόσα χρόνια. Τα κορίτσια τα αλλάζει σαν κινητά. Κάθε τρεις μήνες το πολύ. Nokia, Ericsson, Motorola. Έχει μια μανία ο άνθρωπος να δοκιμάζει ό,τι βγει στην αγορά. Ανάλογα βέβαια και με το look και τις προδιαγραφές τους εννοείται. Μαγιά του, αφού τα βρίσκει τζάμπα. Άμα ψάξεις, βρίσκεις, λέει ο Κλάξος, που έχει τους κολλητούς του σε όλα τα καταστήματα τηλεφωνίας. Στο σχολείο πάντως έχει μόνο εμένα. Θαυμαστές και αυλικούς πολλούς. Κολλητό όμως μόνο εμένα. Μ' αρέσει που είμαστε φίλοι. Είναι εντάξει παιδί ο Κλάξος. Και είναι και πλακατζής. Και κάνει καλό στο image μου να τον έχω για κολλητό μου. Αλλά καμιά φορά είναι αχώνευτος και θέλω να του σπάσω τη μούρη. Έχει και κατοικίδιο, το Πούτσι, ένα σκύλο που σε πεθαίνει στις γλυψιές, ένα ζωάκι που ο Θράσος βρίσκει αξιαγάπητο, μολονότι δεν είναι ούτε βόας, ούτε ιγκουάνα, ούτε πίθηκος μακάκος, που ένα 16χρονο θα θεωρούσε βελτιωτικά το image του. Έχει και προβλήματα βεβαίως, αφόρητα συνηθισμένα κι αυτά. Η ερωτική του ζωή, σαξ, κατά δήλωσή του. Σε αυτό το σημείο θα σας διαβάσουμε ένα εξαιρετικό κομματάκι όπου ο Θράσος με ενάργεια πρωτοφανή περιγράφει την αφόρητη πραγματικότητα της γενιάς του που βλέπει εξ αποστάσεως να μπορεί και να δικαιούται όλα τα κορίτσια αλλά τελικά να μην μπορεί να έχει κανένα. Love story. Θα σας διηγηθώ μια ιστορία. Ερωτική ιστορία είναι θαρώ, αν και δεν ξέρω πολλά για το θέμα. Σχεδόν τίποτα εδώ που τα λέμε. Κάτι σκυρτήματα μόνο. Τζούφια συνήθως, χωρίς αποδέκτη. Νιώθω να ανήκω στο γένος των πυγολαντίδων και να έχω ξεκολωθεί στα φωσφοριζές σκυρτήματα, καλώντας κοντά μου το ερωτικό μου τέρι. Όμως κάποιο θανάσιμο error στο σύστημα ξεχαρβάλωσε τα νίκη κύματος και τους ρυθμούς των εκπομπών μου και αναβοσβήνω σαν τρελός. Και αναβοσβήνει ολόγυρά μου το θηλυκό πυγολαμπιδομάνι, όλοι μας αναβοσβήνουμε σαν τρελή, χωρίς ποτέ να συναντάω την καλή μου. Για να μην μιλήσουμε και για τη φρικτή μοναξιά που νιώθει πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Όπου πάω και όπου σταθώ, είμαι η μύγα που ξεχωρίζει. Είμαι η εξαίρεση. Ψωριάρης. Δεν θέλει να γίνει σκιά σαν τον μπαμπά του, ούτε υποκριτή σαν τη μάνα του, ούτε σπαστικό σαν την καθηγητριά του τη Μαυρίδου, ούτε φαφαρόνο σαν τον παππού του. Θα μου πεις ανθρώπινα όλα αυτά. Πολύ ανθρώπινα. Αν αυτά είναι ανθρώπινα, ο Θράσος δεν γουστάρει να είναι άνθρωπος. Βαριέται. Καλύτερα ιγκουάνα. Το ιγκουάνα. Με βλέπω ολοκάθαρα σε μια προηγούμενη ζωή μου, ξαπλωμένος φαρδιά πλατιά σε ένα πεζούλι. Μισό στον ήλιο και μισό στη σκιά. Έτσι ώστε ανάλογα με τα κέφια μου ή με τα κέφια του ήλιου, να στέλνω τα ηλεκτρικά κύματα του εγκεφάλου μου και τον παλμό της καρδιάς μου, πότε στο σκιερό και πότε στο ηλιόλουστο κομμάτι του εαυτού μου, για να ρουφάω ολόκληρος δροσιά ή κάψα, χωρίς να κουράζω το φοφερό κορμί μου με περιττές μετακινήσεις. Αυτή είναι ζωή. Ξάπλα όλη μέρα. Ήλιος, δροσιά και να γναντεύω τη θάλασσα με τις φοβερές ματάρες μου. Λίγο αλατάκι να γαργαλάει τις γουθουνάρες μου, κάνα κουνούπι σακτίνα βολής από την τρομερή γλωσσάρα μου και οι ορίζοντές μου ανοιχτοί, αϊκίνητοι πάντα, σαν τον εγκέφαλό μου, να ξεσηκώνομαι και να αναρκώνομαι με την αδιάκοπη βαβούρα των κυμάτων. Και εκεί, στο βάθος, η κάτω Αμερική. Μίλια μακριά από το νησί μου. Βλέπω όμως τα πάντα εγώ. Έχω μάτια θηριώδη και γουρλωτά όπως κανένα άλλο είδος εδώ στο κέντρο του πεζουλιού μου, που είναι το κέντρο του νησιού, που είναι το κέντρο του κόσμου όλου. Τη στιγμή που η Τατιάνα συναντάει το Θράσο βέβαια, δεν είναι μια οποιαδήποτε στιγμή. Είναι η στιγμή που το σύμπαν του, το σύστημά του, παθαίνει εμπλοκή. Δεν φτάνει που ανακαλύπτει ότι η μάνα του για όνομα του Θεού, έχει εραστεί. Ο παππούς μπαίνει στο νοσοκομείο και ο ιντερνετικός του έρωτας, η Μαριάννα, του ζητάει να τη στείλει φωτογραφία. Και τι γίνεται όταν η φαντασία συναντάει την πραγματικότητα? Βραχυκύκλωμα. Ο Θράσος κλονίζεται, άχρηστα και τα μαθηματικά. Δεν βοηθά καθόλου. Γιατί δηλαδή? Εκείνη μου στείλε ποτέ τη δική της φωτογραφία. Μας το παίζει και όμορφη. Αυτή να μου στείλει πρώτη. Μπορεί να με παραμυθιάζει, που ξέρω. Μπορεί να είναι κανατέρας, να μην βλέπετε. Να έχει φάτσα όλο μπιμπίκια, να της λείπει καναδότη, αλήθωρη, κουτσί, με τρία κεφάλια. Μαριάννα, ως εδώ θα της πω. Απαιτώ να μου στείλεις φωτογραφία σου εδώ και τώρα. Έτσι, μπράβο, αγόρι μου. Παίξ' το και λίγο άντρας, τι σου η δικηγόρος είσαι.
Ζορίστηκε από εδώ, ζορίστηκε από εκεί και κατέληξε σε μια λύση αυγό του Κολόμβου. Δεν έστειλε ολόκληρη φωτογραφία, αλλά τμήμα της, τα χείλη μόνο. Αλλά μην ενθουσιάζεστε, ούτε και αυτά ήταν δικά του. Τα χείλη του κλάξου του κολλητού το έστειλε. Τι να κάνει και ο πιτσιρικάς αφού παίζει σε τόσο ανταγωνιστική πιάτσα. Το δικό του το συνηθισμένο στοματάκι δεν θα της έκοβε την ανάσα. Ενώ το στόμα του κλάξου, όπως και να το κάνουμε, είναι πιο σεξι. Η κατάσταση, όπως αντιλαμβάνεστε, μπερδεύεται σε όλα τα μέτωπα και ο θράσος μας τα βρίσκει σκούρα. Δεν σκοπεύω να σας αποκαλύψω πώς το καλό έφτασε σε happy end, ζώντας σε μια τόσο unhappy εποχή. Δεν πρέπει να σας χαλάσω την απόλαυση της ανάγνωσης. Αυτό που θέλω πριν τελειώσω είναι να επισημάνω την εξαιρετική παρομοίωση που έκανε η Τατιάνα για την εφηβεία. Η σκιάδη, η σκλάβη. Τα τέσσερα μεγαλειώδη γλυπτά στην Ακαδέμια της Φλωρεντίας. Non finito de. Ίσον ημιτελή, όπως έμειναν στην ιστορία. Και όπως εξάλλου συνήθιζε ο Μιχαήλ Άγγελος, που συχνά εγκατέλειπε τα έργα του όταν αδυνατούσε να αγγίξει το τέλειο. Οπότε οι σκλάβοι έμειναν φυλακισμένοι για πάντα στον όμπο της πέτρας από την οποία είναι φτιαγμένοι και αγωνίζονται να ελευθερωθούν από τα δεσμά τους. Με μια ορμή, ένα πείσμα, εκεί έγκυται το μεγαλείο. Γι' αυτό λένε πολλοί πως σκόπιμα ο Μιχαήλ Άγγελος άφησε non finito τους σκλάβους, ώστε για να νιώσουμε την αγωνία του καλλιτέχνη να δώσει μορφή στη φλόγα, τον αγώνα του ανθρώπου να ξεπεράσει τα όρια του, τη μάχη του πνεύματος να ξεφύγει από την ύλη και άλλες τέτοιες πίπες. Όπου εγώ βέβαια πάλι δεν κατάλαβα τι σχέση έχουν όλα αυτά με το γράψιμό μου, αλλά μόκο αγόρι μου, κάνε γαργαρά τις απορίες σου, αφού τους ξέρεις, αφορμή γυρεύουν για να σε φλωμώσουν στις λέξεις. Δε γουστάρω, σκάστε επιτέλους, λευτεριά στους σκλάβους. Ένας 16χρονος, μας λέει η Τατιάνα, είναι σαν το περίφημο γλυπτό του Μικελάντζελο, η σκλάβη. Πολλοί από εσάς θα το έχουν δει, φαντάζομαι. Η σκλάβη είναι μισοτελειωμένη. Μισή ακατέργαστη πέτρα και μισή άνθρωποι κανονικοί. Σαν να λυσάν να πάρουν το τελικό του σχήμα για να υπάρξουν. Μέχρι τότε φυλακισμένοι στον όγκο της πέτρας από όπου γεννήθηκαν. Έτσι και τα εφηβάκια. Μισή φυλακισμένοι σε ό,τι η οικογένεια ελπίζει να γίνουν και μισή σε ό,τι οι ίδιοι ελπίζουν να μην γίνουν. Μισή άνθρωποι και μισό ευχές, στις οποίες προσθέτω και τη δική μου. Καλοτάξιδο Στράσο. Υποδίθηκα ότι λέει ένα διβάνι, ό,τι μπορούσα.